Είναι απαράδεκτες αυτές οι συμπεριφορές. Δεν πιστεύω βέβαια ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, ο εκπαιδευτικός τομέας δρά έτσι, όμως δεν γίνεται στο 2020 να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι ο πατέρας ενός ανήλικου μαθητή που καταγγέλει τη χειροδικία σε βάρος του γιού του από μια καθηγήτρια του σχολείου στο οποίο φοιτά. Ενώ όλο το τμήμα, όλο το σχολείο βρισκόταν σε διάλειμμα, χτύπησε το κουδούνι, περάσανε στις τάξεις για το μάθημα των γαλλικών. Η καθηγήτρια λοιπόν τους είπε να φορέσουν τις μάσκες. Ο γιος μου είπε ότι «Κυρία, μία τελευταία μπουκιά φαγητό έχω να το φάω και μετά να βάλω τη μάσκα». Και εκείνη τον χαστούκησε, πήγε από πάνω του και τον χαστούκησε και του είπε ότι «Εμένα θα με ακούς άλλη φορά». Όλα συνέβησαν σε γυμνάσιο της ενδοχώρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Εάν κάποιος δεν είναι ικανός οπουδήποτε να κάνει τη δουλειά του σωστά, να αποχωρήσει. Μετά το περιστατικό και ενώ το σχολικό ωράριο δεν είχε τελειώσει, ο 13χρονος έφυγε μόνος του από το σχολείο, ενημερώνοντας τους γονείς του για τα όσα συνέβησαν. Πώς να νιώσεις, πολύ θυμό, πολύ θυμό. Ούτε εγώ από την νομοθεσία δεν μπορώ να αγγίξω, όχι κάποιος ξένος να αγγίξει κάποιο παιδί, το οποιοδήποτε παιδί, είτε μέσα είτε έξω στο σχολείο. Όταν εκείνοι μετέβησαν στο σχολείο ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό, οι καθηγητές που βρίσκονταν στο χώρο προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Είπανε ότι είναι ένα τυχές περιστατικό, οι εκπαιδευτικοί, ο σύλλογος που ήταν εκεί, γιατί κανείς άλλος υπεύθυνος δεν μπορούσε, δεν βρισκόταν εκεί στο χώρο. Όταν η σύζυγός σας μίλησε με τους εκπαιδευτικούς, τι ακριβώς ανέφερα? Η συγκεκριμένη καθηγήτρια είπε ότι εκείνη την ώρα ήθελε να του βγάλει το φαγητό από το στόμα, γι' αυτό και πήγε να κάνει αυτή τη χειρονομία. Αλλά μάλλον το χτύπησε και όχι να του τραβήξει το φαγητό. Μιλήσατε καθόλου μαζί της? Δεν ήμουν στην κατάλληλη φάση για να μπορέσω να μιλήσω μαζί της. Θα περίμενα να βρω όμως μία διευθύντρια ή μία υποδιευθύντρια να μου πει τι έχει συμβεί. Οι γονείς του παιδιού δηλώνουν αποφασισμένοι να αποδοθεί δικαιοσύνη και έχουν ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.